Έχουν ήδη εξαγγελθεί προγράμματα για τους μικροεπιχειρηματίες και μικροεπιχειρήσεις. Έχει υπογράψει ο κύριος Κρέκας με ξένες εταιρείες και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρές εταιρείες. Τώρα περίπου θα σας ξαναπώ αυτά που είπα στην προηγούμενη ερώτηση. Εμείς όσον αφορά τη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών, λέμε ότι θα έχουμε αφορολόγητο από 12.000 μέχρι 12.000 για κάθε άτομο και για κάθε χωριστό άτομο, και από εκεί και ύστερα κλιμακωτά θα φορολογείται ο καθένας από εμάς ανάλογα με τα ποσά τα οποία κερδίζει. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πιστεύουμε ότι το ποσό, το 26%, εκεί πέρα περίπου θα είναι η φορολόγησή τους, αλλά δεν θα υπάρχει το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο είναι ένα γελίο πράγμα κατά την άποψή μας. Και επίσης θα φτιάξουμε μία τράπεζα η οποία θα βοηθάει όλους όσους θέλουν να κάνουν μικρές επενδύσεις, από τους μικρούς αγρότες έως τους μικρούς επιχειρηματίες, ας το πούμε, αυτόν που θέλει να κάνει ένα μαγαζί. Αυτή την τράπεζα ειδικού σκοπού θα δίνει δάνεια, χαμηλότοκο έως και άτοκα, τα οποία θα πληρώνονται με ρήτρα ανάπτυξης. Δεν έχω να πω και πολλά πράγματα, διότι δεν τα γνωρίζω και καλά. Να ομολογώ για την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό είναι θέμα των τεχνοκρατών να το ρυθμίσουν. Άλλωστε, νομίζω υπάρχουν μηχανισμοί. Αν οι τράπεζες λειτουργούν ομαλά και υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες, νομίζω ότι μπορούν όλα αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Αλλά δεν είμαι κατήλην αρμόδιος και γι' αυτό θα αποφύγω να μπω σε λεπτομέρειες. Πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν και βλέπουμε ότι και τα λίγα προνόμια που έχουν κάποιες επιχειρήσεις τουριστικές παραμεθόριες, δηλαδή με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, σκοπεύει η μνημονιακή κυβέρνηση να τα αυξήσει. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί θα αυξήσει αμέσως το κόστος της τουριστικής δαπάνης, αν μπορούμε να το πούμε, και έτσι θα έχουμε φυγή των τουριστών προς τα έξω. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με τις άλλες επιχειρήσεις, όπου με ένα 23% ΦΠΑ δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστούν όμορες επιχειρήσεις. Λοιπόν, όσο αφορά τον οικονομικό τομέα και τις μικρές επιχειρήσεις, είναι λογικό να έχουν προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση, δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά, και αυτό είναι αποτέλεσμα των μνημονίων, διότι τα μνημόνια και η φοροεπιδρομή της κυβέρνησης έχει μαζέψει όλο το χρήμα από την αγορά. Δηλαδή δεν υπάρχει ρευστότητα, να το πούμε απλά ελληνικά. Για να υπάρξει ρευστότητα, πρώτα απ' όλα και οι τράπεζες, οι οποίες έχουν πάρει 190 δις περίπου σε δάνεια για να μπορέσουν να σταθούν, δεν έχουν μεταφέρει αυτά τα χρήματα στην αγορά. Θα πρέπει να μεταφερθούν και χρήματα στην αγορά, να υπάρξει και ανάπτυξη και φορολαμφρύνσεις. Επίσης, μια δέσμευση της Χρυσής Αυγής είναι ότι θα δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει τα κόκκινα δάνεια, και ποσοστά αυτών των δανείων θα χαριστούν φυσικά πάντα με κοινωνικά κριτήρια. Λοιπόν, όσο θα κυριαρχούν τα μονοπόλια, τα μεγάλα πολυκαταστήματα, οι μικροεπαγγελματίες, οι αυτοαποσχολούμενοι, και εδώ στην Καβάλα θα κλείνουν τα μαγαζιά τους ο ένα μετά το άλλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει φέρει συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή, με την οποία ζητούσε να ψηφιστεί ώστε να ανακουφιστούν μεταξύ άλλων και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Λόγω χρόνου δεν μπορώ να σας αναφέρω τα μέτρα που πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό όμως που χρειάζεται να σας πω είναι ότι όλα τα άλλα τα κόμματα το καταψήφισαν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στην ελληνική οικονομία η ραχοκοκαλιά της. Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει η μελλοντική κυβέρνηση να τις ενδυναμώσει, διότι ο μεγάλος αριθμός αυτών των επιχειρήσεων μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μια μικρή ανάπτυξη και μια πρόσληψη ενός ή δύο ατόμων σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λύσει δραματικά το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να υποστηριχθούν, και πρέπει να υποστηριχθούν οι επιχειρηματικές τους ιδέες με δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Όσο πιέζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποπληρώσουν πια, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες, ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ρευστό και όχι η ποσότητα ή η ποιότητα ή οτιδήποτε άλλο, το ρευστό που δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν
πρέπει να σταματήσουμε τη φορολογιστική πολιτική, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να σταματήσει και η ανεργία και να δημιουργηθούν νέοι επιχειρηματίες. Γιατί το μέλλον αυτού του τόπου είναι ο επιχειρηματίας ο μικρός.